Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το Anknock 18 ένα εξαιρετικότατο μολτ το οποίο έχει οριμάσει σε ευρωπαϊκά τρίινα βαρέλια σε Europa Noic μάλιστα συγκεκριμένα σε ισπανικά για 18 χρόνια, είναι 18 ετών η απόσταξη έχει γίνει στους 46 βαθμούς αλκοόλ, είναι μη ψυχρής φίλτρανσης και έχει το φυσικό του χρώμα, το γυρνάω λίγο να το δείτε, έχει καθίσει το ποτήρι, θα το φέρω κοντά σας να δείτε και το γνωστό θόλωμα και το χρώμα του. Έχει καθίσει το ποτήρι τουλάχιστον μία ώρα. Σήμερα ανοίχτηκε το μπουκάλι, και όπως ήταν φυσικό ήθελε χρόνο για να ανοίξει να βγάλει τα αρώματά του εδώ δίπλα έχουμε άλλο ένα ποτήρι χωρίς την προσθήκη νερού το έχω δοκιμάσει τόσο όσο να είμαι σε θέση να σας το παρουσιάσω πάμε κατευθείαν λοιπόν στη γεύση πάμε κατευθείαν στη δοκιμή Είναι πραγματικά εξαιρετικότατο στη μύτη. Σε προδιαθέτει για τη συνέχεια που θα επέλθει. Είχαμε μερικές μέτριες σε κάποια προηγούμενα δεκαοχτάρια ας το πούμε έτσι εμπειρίες από αυτά ευτυχώς εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο είναι εξαιρετικότατο υπέροχη μύτη, υπέροχη πραγματικά μύτη, βανίλιες, πληροφορίες από το ξύλο, απειροελάχιστη βανίλια, υπάρχει μια γλυκύτητα η οποία έρχεται σε απόλυτη αρμονία, όμως υπερισχύει με κάποιο το στοιχείο, όμως υπερισχύει η γλυκύτητα, διακρίνεις στη μύτη φρούτα, είναι φρέσκο, είναι ζωντανό, είναι έντονο. Είναι πολύπλοκο και στη μύτη, διακρίνεις κάποια φρούτα, διακρίνεις κάποιες σοκολάτες, ας το πούμε έτσι. Όχι σαν μόκα, σοκολάτα, σοκολάτα, και κάποια ιδέα πίσω στο background που λέμε απειροελάχιστου καφέ διακρίνεις πάρα πολλά φρούτα σταφίδες σκοτεινά γλυκά όμορφα μαύρα κεράσια συγκεκριμένα πραγματικά η μύτη του είναι καταπληκτική καταπληκτική, δεν το μετανιώνω καθόλου για την αγορά μου, εκ πρώτης όψεως, το συνιστώ. Πάμε κατευθείαν στη γεύση να δούμε τι γίνεται, στην υγειά σας. Καταπληκτικότατο πραγματικά. πραγματικά είναι καταπληκτικό <coughs> Κάποια ελάχιστη βανίλια, κάποιε πληροφορίε του βαριού πάρα πολύ όμορφε. Υπάρχει το γλυκό με το αλατόδε στοιχείο που είναι ισορροπημένο όμω, υπερτερεί κάποια, κατά κάποιο τρόπο το γλυκό στοιχείο. Κάποια καραμέλα, κάποια μαύρη σάχαρη μέσα εκεί. Όμορφα, φρέσκα σχεδόν είναι πάρα πολύ ζωντανά φρούτα, κόκκινα, μήλα βερίκοκα ένα ίχνος από μπανάνα μαύρα γλυκά κεράσια ζωντανά κάποια ιδέα από σοκολάτα όχι απλά ιδέα, κάποια σοκολάτα να είμαι συγκεκριμένο προ το τελείωμα. Έτσι όπω είπαμε, όπω έρχεται και στη μύτη, με κάποια μικρή ιδέα του καφέ. Πραγματικά είναι θαυμάσιο! Είναι θαυμάσιο. Και υπάρχουν και κάποιε τανίνε εκεί πέρα, τι οποίε προσωπικά, οι οποίε μάλλον προσωπικά μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Είναι ένα μόλιτ το οποίο πίνεται και σκέτο, να πούμε εδώ πέρα, θα του κάνουμε δοκιμή και σκέτο, να πω ότι του έχω ρίξει, δεν, θυμάμαι αν το είπα στο ξεκίνημα, δύο σταγόνες νερού, δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω, όμως προσωπικά πιστεύω ότι τις χρειάζεται για να ανοίξει καλύτερα, θα τα πούμε και στην πορεία. Υπέροχη πραγματικά μύτη, τι να πει κανείς για τη μύτη του, πραγματικά δεν μπορώ να σταματήσω να το μυρίζω, αλλά ούτε και να το γεύομαι προφανώς. Έχει πάρα πολύ έντονα, φρέσκα και ζωντανά τα μαύρα, τα κεράσια, τα γλυκά, μαζί με τη σοκολάτα. Περισσότερο υπερισχύουν τα κεράσια στη φάση αυτή της εξέλιξής του, Καθότι έχει περάσει μία ώρα, είναι αρκετά πολύπλοκο να πω εδώ πέρα. Είναι ένα αμόλυτο το οποίο είναι πολύπλοκο, χρειάζεται το χρόνο του, χρειάζεται υπομονή. Υπάρχουν και τα φρούτα αυτά που αναφέραμε μέσα, τα οποία αναδύονται πάρα πολύ φρέσκα και όμορφα, πάρα πολύ ζωντανά. Δεύτερη λοιπόν, γεύση. προς το τέλος. Όχι πολύ. Δεν έχει πάρα πολλές τανίνες όπως έχει το Άραν το 18 του 2019 π.χ. Που είναι τα αγαπημένο μου και δυστυχώς δεν θα το ξαναδούμε. Ελπίζουμε να κάνει κάτι η εταιρεία γι' αυτό. Δεν έχει τόσο πολλές τανίνες ώστε να σε χτυπάνε όμως σε χτυπάει όμορφα, εκλεπτισμένα, εξαιρετικότατο, εξαιρετικότατο, πολύπλοκο, πολύπλοκο, αλλάζει, εξελίσσεται μέσα στο στόμα μας, αλλάζει και εξελίσσεται στη γεύση μας, με τις βανίγες, όπως είπαμε, απειροελάχιστα, με τη γεύση του ξύλου, με τα φρούτα, κάποιο ίγνος μπανάνας, μήλα, ροδάκινα, σταφίδες, γλυκά, μαύρα, όμορφα κεράσια, με μια ιδέα σοκολάτας και ένα ίγνος καφέ προς το τελείωμα με τις τανίνες εκεί κάπου να, να σου θυμίζουν την παρουσία τους, διακριτικά όμορφα, εξαιρετικότατο, θαυμάσιο μόλτ, θαυμάσιο μόλτ. Χαίρομαι που φέρνω κάτι που αξίζει αυτή τη φορά. Είναι ένα 18χρονο μόλτ που αξίζει μπροστά σα. Είχαμε σχετικά μία, μέτρια, μία μέτρια με τον Μπουναχάμπεν 18, αν θυμάστε. Έτσι, εμπειρία, η οποία ευτυχώς δεν υπάρχει εδώ. Πάμε να δοκιμάσουμε γρήγορα και το και το ποτήρι αυτό το οποίο δεν περιέχει νερό να δούμε τις διαφορές Πάμε λοιπόν να δούμε τις διαφορές. Δεν είναι τόσο ανοιχτό στη μύτη. Σαφώς πίνεται και σκέτο, σαφώς και υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που προαναφέραμε και στο σκέτο, μόνο που είναι πιο βαθιά, ακόμα πιο πολύπλοκα και όχι τόσο ανοιχτά σαφώς, όπως είναι με την προσθήκη μίας με δύο σταγόνες νερό, όπου έχουμε βάλει εδώ πέρα. Εξαιρετικότατο, είναι value for money, πιστεύω ότι αξίζει τη δοκιμή και την αγορά, κανένας δεν πρόκειται να απογοητευτεί από αυτό. Η βαθμολογία μου γι' αυτό είναι 93. Ταξίζει, πραγματικά ταξίζει. Αυτά από μένα. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο το απόλαυσα και εγώ και θα συνεχίσω να το απολαμβάνω. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο πάνω απ' όλα το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε και ένα like και ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας!